έχουμε αύξηση των αφίξεων. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε αντίστοιχη αύξηση στα έσοδά μας. Όχι, σήμερα οι ειδήσεις έλεγαν ότι υπάρχει αναντιστοιχία. Ενώ υπάρχει μεγάλη αύξηση στις αφίξεις και ορθώς, δεν έχουμε αντίστοιχη αύξηση στα έσοδα. Οφείλεται στο ότι δεν φροντίζουμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί το μείγμα των εισερχόμενων τουριστών. Και το τραγικό είναι ότι κανένας δεν ασχολείται. Τι μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί. Να κάτσουμε και να δούμε. Που προοριζόντουσαν, λέγε, Αίγυπτο ήρθαν στη Ρόδο. Παράδειγμα. Θα σας πω πάρα πολύ απλά. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Αίγυπτο, πάμε στο Μαρόκο, πάμε στη Γαλλία, πάμε στην Αυστρία, πάμε στις χώρες που έχουν τουρισμό και λέμε πόσα στα 22 εκατομμύρια αυτοί, πόσα στα 22 εκατομμύρια τουρίστες, πόσα δισεκατομμύρια ξοδεύουν τα 22 εκατομμύρια τουρίστες, θα βρούμε ότι είναι παραπάνω. Θα δούμε γιατί τα ξοδεύουν, πού τα ξοδεύουν και πώς τα ξοδεύουν. Να πάρουμε το μάθημα και το εφαρμόσουμε κι εμείς. Τι θα έκανε ο Γιώργος Νικητιάδης αυτό αν ήταν τώρα? Καταρχήν θα έκανα μια μελέτη άμεσα και υπάρχουν προγράμματα του ΕΣΠΑ και χρήματα. Γι' αυτό ακριβώς, για να δω τι κάνουν οι άλλοι. Η κυρία Κεφαλογιάννη γιατί δεν κάνει κάτι? Δεν νομίζω ότι ασχολείται με το θέμα στρατηγική. Και να τώρα μπαμ μπουμ, να και η πτωχεύση των ρωσικών πρακτορίων. Αυτό είναι μεγάλο θέμα που θέλει ένα θέμα που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Βλέπω. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα πρακτορία που έχουν πτωχεύσει είναι σημαντικά για την ελληνική αγορά γιατί μας φέρανε κόσμο, αλλά ως ρωσική αγορά είναι τίποτα. Δηλαδή η ρωσική αγορά του τουρισμού δεν εκπροσωπείται από αυτά τα πρακτορία. Είναι μια μικρή μειοψηφία. Απειροελάχιστη. Για μας όμως είναι σημαντικά. Εδώ λοιπόν θέλει μια στρατηγική. Τότε πτωχεύσανε 2-3 πρακτορία που μας φέρανε εμάς κόσμο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε αυτό τον γίγαντα του τουρισμού που μας έρχεται και πρέπει να πάρουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μου λέτε, σας σταμάτησε κανείς να σας πει, ρε Γιώργο Νικητιάδη, χρωστάμε σε σένα το άνοιγμα του τουρισμού από τη Ρωσία. Θυμάμαι τότε τους αγώνες που κάνατε με τις βίζες, με τα ταξίδια. Σας το λέει αυτό, κάτι. Τα θυμούνται αυτά. Πάρα πολύ συχνά. Τα θυμούνται, πάρα πολύ συχνά.